ελληνικός λαός περισσότερο από τον Ιρλανδικό. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή και οι δύο λαοί βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση και πρέπει να συνεργαστούμε στενά για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ναι, πιστεύω ότι είναι εφικτό. Και πιστεύω ότι όταν ανακαλούμε όλη αυτή την περίοδο στο μυαλό μας, και φυσικά για τον ελληνικό λαό είναι αλήθεια, αλλά και για τον Ιρλανδικό λαό ότι υπέφεραν, αλλά κυρίως ο ελληνικός λαός, πιστεύω ότι όταν τα ανακαλώ στο μυαλό μου, βλέπω πόση σημασία έχει η κοινωνική Ευρώπη. Έχουμε μιλήσει και έχουμε γράψει περί αυτών των θεμάτων, ως προς το πώς θα χτίσουμε τη συνοχή μεταξύ των χωρών, το οποίο συνεπάγεται μια διαφορετική προσέγγιση των θεμάτων και των διαφορετικών ικανοτήτων που έχει κάθε χώρα. Αλλά φυσικά πρέπει να υπάρχει και κοινωνική συνοχή μεταξύ των χωρών. Δεν μπορεί να υπάρχουν κριτήρια για μια κοινή, για ένα κοινό μέλλον, όταν δεν λαμβάνουμε υπόψη τις διάφορες γλώσσες ή την πολυποικιλία που υπάρχει σε αυτή την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το θεμελιώδες είναι η κοινωνική Ευρώπη, που θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα και θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει μεγαλύτερη ολοκλήρωση των θεσμών, και νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε στενά. Εσείς πριν από λίγο καιρό σας επισκέφτηκε ο κύριος Μακρόν, και εγώ διάβασα τόσο την ομιλία του εδώ στην Πνίκα, όσο και την προηγούμενη ομιλία του στη Σορβόνη, και βλέπω ότι αυτές οι συζητήσεις της Γερμανίας με τη Γαλλία είναι πολύ σημαντικές, αλλά δεν είναι αποτελεσματικές. Πρέπει όλοι οι λαοί της Ευρώπης να συμμετέχουν, και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει ένας πρωταρχικός στόχος να επανέλθει η εμπιστοσύνη των λαών. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα από κοινού, όπως η γη, η θάλασσα, οι αγώνες μας για την ελευθερία, αλλά επίσης έχουμε και ένα κοινό μέλλον, στο πλαίσιο του οποίου μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα από κοινού. Θα δω διάφορες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εδώ, και μπορούμε να εμβαθύνουμε όλες αυτές τις σχέσεις σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό, και φυσικά θα πρέπει να έχουμε ένα συνεχή διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Συνδεθεί με το μέλλον του Μαξίμου, ακούσαμε τι είπε ο Ιρλανδός.